σχόλιο, αλλά να σας πω πως το πιο οχληρό και επικίνδυνο την ώρα που δείχνετε το γύρο της Αθήνας στις οθόνες, το πιο οχληρό και επικίνδυνο είναι ότι δυστυχώς η ίδια η ελληνική κυβέρνηση έχει συνενέσει στην σχετικοποίηση όλων των διεθνών συμβάσεων, συνολικά του διεθνούς δικαίου. Ό,τι έχει συνομολογηθεί από πλευράς ελληνικής κυβέρνησης τον τελευταίο 1,5 χρόνο, στην πραγματικότητα θέτει ένα αμφιβόλο το διεθνές και εκτιμένο. Δηλαδή, άρα, τι εννοείτε αυτό, να μας εξηγήσετε, σας παρακαλώ. Γιατί είναι αρκετά σοβαρό για να καταλάβουν Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να ξέρει κανείς ότι με την υπογραφή που έχει βάλει ο Πρωθυπουργός στην Συνθήκη Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Μάλιστα. Στην πραγματικότητα έχει βάλει τα θεμέλια του συνολικού κλονισμού του διεθνούς κεκτημένου, του διεθνούς δικαίου. Μάλιστα. Του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου. Συνεπώς, αυτό που θέλω να πω λίγα λόγια είναι ότι ο κύριος Ερντογάν βρίσκει και τα κάνει. Βρίσκει και τα κάνει και θα συνεχίσει να τα κάνει από τη στιγμή που απολαμβάνει μιας προνομιακότατης μεταχείρισης από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης, από πλευράς Γερμανίας και από πλευράς ελληνικής κυβέρνησης. Πάντως τα βάζει και με αυτούς. Γιατί λέει έχουμε κάνει μια συμφωνία την οποία δεν τηρείται, λέει στους Ευρωπαίους, για να πάρει τα χρήματα για τους μετανάστες εννοώ. Λέει διάφορα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Διεκδικεί για τη χώρα του. Διεκδικεί για τη χώρα του. Από εκεί και πέρα το ζήτημα είναι τι κάνει η κυβέρνηση της Ελλάδας, τι κάνουν οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Και εκεί νομίζω ότι αυτό που πρέπει να καταγράψουμε ως συμπέρασμα είναι ότι αυτή τη στιγμή οι διεργασίες που γίνονται στην Ευρώπη είναι διεργασίες πλήρους μετάλλαξης συνολικά του δημοκρατικού πολιτεύματος, πλήρους μετάλλαξη συνολικά της διεθνούς συνύπαρξης, με θύμα, με πρώτο από τα θύματα, τη χώρα μας και το λαό μας. Και τελευταία, για να το ολοκληρώσουμε αυτό το θέμα, θα ήθελα να μου πείτε αν αυτό όλο που συμβαίνει αυτό το τελευταίο διάστημα, η δηλώση του Ερντογάν. Και βέβαια θα ήθελα να πω ότι εν πάση περιπτώσει, ας υπάρξει και μία και ένα μέτρο στις δηλώσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας που κάνει δήθεν επαναστατική γυμναστική, δήθεν υπεράσπιση της χώρας, όταν και ο ίδιος είναι μεταξύ των προδοτών και προτεργατών της υποβάθμισης και της διεθνούς σχέσης της χώρας μας και της δημοκρατίας στη χώρα μας. Δεν είναι πολύ χοντρό αυτό που λέτε για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον προδότη? Όχι, εμένα δεν μου φαίνεται χοντρό, μου φαίνεται ακριβές. Του γράψετε και ένα γράμμα και είπατε ότι δεν υπάρχει δημοκρατία στην Ελλάδα σήμερα. Δεν υπάρχει, αυτή είναι η αλήθεια. Πιστεύετε ότι ζούμε σε τι καθεστώς, δηλαδή? Πιστεύω ότι ζούμε σε ένα αντιδημοκρατικό, αυταρχικό καθεστώς και ότι αυτό το οποίο καλούμαστε να κάνουμε είναι να το ανατρέψουμε. Πιστεύω ότι καλούμαστε να κάνουμε μια επανάσταση απέναντι σε αυτήν την απολυταρχία. Τα όπλα, θα σας απαντήσω. Θα σας απαντήσω. Η άποψή μου είναι ότι ζούμε μια δικτατορία. Μπορεί η δικτατορία αυτή να μην επιβλήθηκε με τάγκς. Δικτατορία Τσίπρα, δηλαδή. Θα ήθελα να μου επιτρέψετε να σας απαντήσω και να μην το ευτελίζουμε, γιατί είναι πολύ σοβαρά τα πράγματα. Μάλιστα. Και μέσα από μια, αν θέλετε, μικρολογία, καμιά φορά σταματάμε να αντιλαμβανόμαστε πόσο σοβαρά τα πράγματα. Εσείς έχετε πει τον κύριο Τσίπρα ξεφτυλισμένο. Ναι, και θα το ξαναέλεγα. Το πιστεύω απόλυτα. Είναι ξεφτυλισμένος ο Πρωθυπουργός? Δεν είναι βαρύ αυτό? Όχι, νομίζω ότι βαρύ είναι αυτό που κάνει ο Πρωθυπουργός. Αλλά νομίζω επίσης ότι σημασία έχει όχι μόνο να το λέω εγώ, σημασία έχει όχι μόνο να είναι αντιληπτό, σημασία έχει ακόμη περισσότερο οι άνθρωποι που ζουν σε αυτή τη χώρα, που δεν είναι βολεμένοι, που δεν συναλλάσσονται με την κυβέρνηση, ούτε με τα κέντρα τα οποία διαπλέκονται με την κυβέρνηση. Μάλιστα. Να διεκδικήσουν τη ζωή τους και να διεκδικήσουν την αποκατάσταση της δημοκρατίας. Αν σας φαίνεται βαρύ και χοντρό. Όχι, το ρωτάμε αν είναι κατά τη γνώμη σας αυτό. Ναι, να απαντήσω θέλω. Να απαντήσω θέλω. Όχι, κύριε Χατζή, μην ανησυχείτε, να σας απαντήσω θέλω.
Αν σας φαίνεται βαρύ το ξεφτυλισμένος και χοντρό το προδότης, θα πρέπει και εσείς να αναρωτηθείτε και να απαντήσετε πώς σας φαίνεται αυτό που γίνεται στη χώρα. Πώς σας φαίνεται αυτό που γίνεται στο λαό μας, πώς σας φαίνεται ότι αυτοκτονούν άνθρωποι που έχουν ζήσει μια έντιμη ζωή γιατί δεν μπορούν να ζήσουν την οικογένειά τους και τα παιδιά τους, πώς σας φαίνεται ότι γίνεται παρακρατικού τύπου παρέμβαση στη δικαιοσύνη, πώς σας φαίνεται ότι περιφέρονται κάποιοι τύποι κυβερνητικοί και στην πραγματικότητα κάνουν επίδειξη αυταρχισμού και αντιδημοκρατικότητας και πώς σας φαίνεται ότι δεν υπάρχει πεδίο ασφάλειας σε κανένα τομέα για αυτό το λαό και για αυτή την κοινωνία. Ένα λεπτό. Κυρία Κωνσταντοπούλου. Μισό λεπτό να τα πάμε με τη σειρά, γιατί υπάρχει μια τάξη στα πράγματα για να απαντάει σε όλα. Γιατί παρενεύει ως άτακτη, κυρία. Ναι. Πάντα, μονίμως είναι. Άτακτο φαινόμενο αυτό. Άτακτο κλασικό. Γνωστό αυτό. Να πάμε να ξεκινήσουμε, αν θέλετε, κυρία Κωνσταντοπούλου, από την μεγάλη υπόθεση που ακούει το όνομα το χρέος. Το χρέος, όχι το βιβλίο, το χρέος του Θοδωράκη, το χρέος λοιπόν που έχουμε εμείς τους ξένους. Έχει γίνει πάρα πολύ ζήτηση. Θα σας διακόψω τώρα, παίρνοντας τη δική σας, το δικό σας ρόλο και θα σας πω ότι δεν έχουμε χρέος. Έχει αποδειχθεί ότι το χρέος αυτό είναι παράνομο. Το ξέρετε ότι έχουν υπάρξει τα πορίσματα εκείνα που νομιμοποιούν την αμφισβήτηση και την αποκήρυξή του. Μάλιστα. Και συνεπώς έχει μία σημασία να μην ξεκινάμε αποδεχόμενοι κάτι το οποίο από τη μία πλευρά έχει επιβληθεί και από την άλλη πλευρά δεν οφείλεται. Εμείς ας πούμε ότι δεν το αποδεχόμαστε. Οι άλλοι όμως σου λένε μου τα χρωστάς. Και έτσι εμείς τους λέμε δεν σας τα χρωστάμε. Θέλετε να πείτε εσείς δηλαδή. Είναι οι άλλοι. Οι δανειστές. Η Γερμανία. Τα κράτη που έχουν. Δεν είναι η Γερμανία μόνο, με συγχωρείς. Απλώς ο κύριος Σόιμπλε που λέει ότι θα συζητηθεί να πιο σκληρός το θέμα. Το 95% του χρέους είναι απλώς στα κράτη, δεν είναι στους ιδιώτες. Θέλω να πω λοιπόν ότι απ' έξω σου λέει, και αυτό θέλω να μου απαντήσετε, και με βάση αυτό που είπατε πριν από λίγο, λέει ο Σόιμπλε ότι εμείς δεν πρόκειται, και το είπα και στον κύριο Τσίπρα, δεν συζητάμε την υπόθεση αυτή τέλος. Δεν πρόκειται να μπούμε στη συζήτηση για το χρέος σε καμία περίπτωση, τουλάχιστον το 16. Έχουμε την πληροφορία, νομίζω, Θοδωρή, από πολύ καλή πηγή από τη Νέα Υόρκη και την Ουάσιγκτον, που μας λέει ότι δεν πρόκειται να τεθεί θέμα χρέους. Δεν πρόκειται να τεθεί τώρα. Άλλοι λένε ότι θα τεθεί μετά τις γερμανικές εκλογές. Το 2017 και βλέπουμε. Και βλέπουμε. Ο Πρωθυπουργός λέει ότι θα το θέσει τώρα για Παντονίση. Δεν το βλέπουμε εμείς να γίνεται αυτό. Άρα, βρισκόμαστε μπροστά σε ακριβώς αυτό που είπατε. Εμείς το αμφισβητούμε, εσείς δηλαδή λέτε ότι εμείς έχουμε κάνει τις κινήσεις μας, αμφισβητείτε. Οι άλλοι δεν το αμφισβητούν, σου λέει μου τα χρωστάς τα λεφτά. Πρέπει να έρθει μια λύση όμως. Δεν μπορεί να λέμε εμείς το αμφισβητούμε, ο άλλος να λέει μου τα χρωστάς. Δηλαδή πώς θα γίνει αυτό. Εάν αύριο είσαστε υπουργός οικονομικών, τι θα κάνατε δηλαδή. Ή πρωθυπουργός της χώρας. Περιμένω να τελειώσετε την αυτό, ερώτηση. Τι θα κάνατε. Για αυτή την υπόθεση. Εγώ δεν χρειάζεται να απαντήσω τι θα έκανα, γιατί μπορώ να σας πω τι έκανα και τι κάνω. Ναι, με αποτέλεσμα εννοώ. Με αποτέλεσμα. Νομίζω ότι και με αποτέλεσμα, ναι. Το οποίο αποτέλεσμα να το αναφέρουμε κάποια στιγμή. Βεβαίως, ναι. Χαρά να το αναφέρετε, αν υπάρχει αποτέλεσμα. Να σας απαντήσω. Βεβαίως, ναι. Ωραία. Από το 2015 υπάρχουν δύο πορίσματα της Επιτροπής Αλήθειας Δημοσίου Χρέους. Δύο πορίσματα τα οποία εξοπλίζουν τη χώρα μας με όλα τα επιχειρήματα και με όλα τα εργαλεία προκειμένου να αποκηρυχθεί αυτό το χρέος. Το αποτέλεσμα αυτών των πορισμάτων επίσης υπάρχει, κύριε Χατζή, από το 2015. 26 Ιουνίου του 2015 και 14 Ιουλίου του 2015 εκδόθηκαν δύο εκθέσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, οι οποίες συνομολογούν ότι το ελληνικό χρέος δεν είναι βιώσιμο. Αυτό στη γλώσσα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου σημαίνει ότι το χρέος πρέπει να διαγραφεί. Από το 2015 αυτό υπάρχει. Λέει το Διεθνές Νομισματικό δεν Ταμείο. Έχει αναγνωρίσει όμως το πόρισμα της Επιτροπής Χρέους. Επιτρέψτε στο μου, κύριε Χατζηδάκη, και μην ξεκινάτε με το δεν. Είναι, ξέρετε, εντυπωσιακό το γεγονός ότι αυτό το οποίο γίνεται δεκτό σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο, στη χώρα αυτή εδώ μέσα, το πολεμούν ποιοι. Εκείνοι που έπρεπε να το έχουν κάνει σημαία. Η κυβέρνηση, ο πρόεδρος της Βουλής, αλλά ακόμα και τα μέσα ενημέρωσης. Δεν είναι ποτέ δυνατόν με βάση αυτό το πόρισμα να έχουν εκδοθεί τρεις εκθέσεις του ανεξάρτητου εμπειρογνώμονα του ΟΗΕ για το χρέος. Δεν είναι ποτέ δυνατόν να γίνεται στον ΟΗΕ από το Σεπτέμβρη του 2015 ψηφοφορία, στην οποία
με πανηγυρικό τρόπο, με 136 θετικές ψήφους, ψηφίζονται αρχές οι οποίες νομιμοποιούν τη χώρα μας να αποκηρύξει το χρέος. Και ξέρετε τι έκανε η Ελλάδα τότε, με εντολή του κυρίου Μολυβιάτη, που ήταν υπηρεσιακός υπουργός. Απήχε της ψηφοφορίας. Ψηφίστηκε δηλαδή υπέρ μας ψήφισμα και η Ελλάδα απήχε. 136 άλλες χώρες ψήφισαν θετικά και η Ελλάδα απήχε. Ο κύριος Τσίπρας τι είχε κάνει όταν εσείς του παραδώσατε αυτό το πόρισμα? Ακριβώς. Τι δεσμεύσεις έδωσε στην τότε πρόεδρο της Βουλής και παιδική του φίλη? Δεν είμαι παιδική του φίλη. Αλλά οι περιπτώσεις δεν γίνονται σε αυτό το επίπεδο. Θεσμικά. Ανεξαρτήτως του ότι ναι, θα έπρεπε να υπάρχει ένα υπόβαθρο, όταν υπάρχουν και ανθρώπινες σχέσεις, θα έπρεπε να υπάρχει ένα υπόβαθρο εμπιστοσύνης και ευθύτητας που δεν... Σε αυτή τη βάση το έθεσε, όχι σε κάποια άλλη. Ναι, δεν σας κατηγορώ για κάτι. Όχι, όχι. Τι σας είπε λοιπόν, πώς το αντιμετώπισε η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός, γιατί έχει μια σημασία αυτό. Το ξέρετε το τι έγινε. Ξέρετε ότι, κύριε Χατζή, ας μην κρυβόμαστε, ξέρετε ότι με το που ξεκίνησε αυτή η επιτροπή, ο πρώτος που μου επιτέθηκε ήταν αυτός εδώ ο σταθμός, ο Sky. Ξέρετε ότι από τη στιγμή που ξεκίνησε αυτή η επιτροπή έγινε ένα μπαράζ επιθέσεων από όλα τα μέσα ενημέρωσης για να ευτελιστεί το έργο της, για να λιδωρηθεί ο επιστημονικός συντονιστής της, ο Ρίκ Τουσέν, για να έγινε η υπόθεση Βενζινάδικο 4 μέρες μετά την έναρξη της επιτροπής. Λιδωρείται η επιτροπή και προσωπικά ως πρόεδρος της Βουλής σε καθημερινή βάση από το πρωί μέχρι το βράδυ. Εντάξει, αυτά περάσανε. Όχι, δεν περάσανε. Μισό λεπτό. Τον κύριο Τσίπρα δεν μας γιατί απαντήσανε. Έγινε αυτό? Έγινε γιατί... Ναι, να σας πω, προσπαθώ. Και ελπίζω αν θέλετε να το ακούσετε. Ναι, να μπούμε στην ουσία. Αυτή είναι η ουσία. Η ουσία είναι ότι κάποιοι και μέσα στη χώρα αυτή ποτέ δεν θέλησαν η κοινωνία να χειραφετηθεί και ο λαός μας να απελευθερωθεί. Ωραία. Κάποιοι δούλεψαν και εξακολουθούν να δουλεύουν για να παραμείνουμε σε αυτό το καθεστώς επιτροπίας. Κάποιοι δούλεψαν και εξακολουθούν να δουλεύουν όχι για τη χώρα μας, αλλά για τους δανειστές οι οποίοι είναι δυνάστες της χώρας μας. Αυτή τη στιγμή ξεπουλιέται όλη η χώρα, ξεπουλιέται η Ελλάδα. Έχει φτιαχτεί ένα υπερταμείο με επικεφαλής τον πρώην συνεργάτη της κυρίας Λαγκάρντ και υπεύθυνο της ιδιωτικής εταιρείας νερού, τον κύριο Λεπάπ. Ξεπουλιέται ό,τι έχει απομείνει σε δημόσια ιδιοκτησία και συζητάμε μέρα την ημέρα και Eurogroup το Eurogroup τα ψέματα Τσίπρα. Αντί να κληθεί ο λαός να υπερασπιστεί αυτή τη χώρα, να υπερασπιστεί το μέλλον του, να υπερασπιστεί τη ζωή του. Αυτή είναι μια άποψή σας. Όχι, δεν είναι η άποψή μου, είναι η πραγματικότητα. Όπως εσείς τη βλέπετε. Εγώ θα σας κάνω Έχετε άλλη ενημέρωση για το τι γίνεται με τη χώρα, κύριε Χατζή? Αν μου επιτρέψετε, εγώ ρωτήσω. Έχετε την ενημέρωση ότι δεν ξεπουλιέται τη χώρα? Μπορώ να ρωτήσω. Ναι, όχι, δεν είναι άποψή μου. Είναι αντικειμενικό. Τι δεν θα μου πείτε, οφείλετε να το πείτε. Δεν οφείλετε να πείτε αν ξεπουλιέται τη χώρα. Εσείς θα μας πείτε. Εσείς δεν το ξέρετε. Εγώ τι να ξέρω. Δεν ξέρετε ότι ξεπουλιέται, ότι έχει απομείνει ο Λυκαβητός, το Αχίλλειον ή σε λίγο την Ακρόπολη θα πουλήσουν? Η κυβέρνηση δεν ξέρετε ότι έχει δημιουργηθεί υπερταμείο? Βεβαίως, και η παρούσα κυβέρνηση δεν είναι παρά άλλη μια κυβέρνηση επιτετραμένων της Τρόικας. Για να τα ολοκληρώνουμε ένα-ένα, κύριε Κωνσταντοπούλου. Δεν θα ολοκληρώσουμε αν δεν τους ανατρέψουμε. Εγώ προσωπικά δεν θα ολοκληρώσω αν δεν ανατραπεί αυτό το καθεστώς. Όχι μόνο αυτή η κυβέρνηση. Εσείς είστε πολιτικός, αυτό το καθεστώς. Εμείς δημοσιογράφοι δεν μπορούμε να κάνουμε. Εμείς εσείς θα το κάνουμε. Μισό λεπτό να τη ρωτήσω γιατί... Εσείς ως δημοσιογράφοι όμως οφείλετε να υπηρετείτε την αλήθεια. Και εγώ γι' αυτό έκανα αυτήν την αναφορά. Διότι διαμακρών όχι απλώς δεν υπηρετήθηκε η αλήθεια και εξακολουθεί να μην υπηρετείται. Παίζεται ένα πραγματικά εμετικό παιχνίδι συναλλαγής αλληλοεκβίασης με αλφαγιώτα τότε. Και από εκεί και πέρα ο καθένας θα αναγνωρίσει τον εαυτό του το ρόλο που του αναλογεί. Ωραία, μου αρέσει αυτό. Συναλλαγής αλληλοεκβίασης, εν συνεχεία διαβεβαιώσεων και διαπιστεύσεων. Είναι το ίδιο παιχνίδι που παίζεται και στο επίπεδο των τηλεοπτικών αδειών. Ερώτηση. Μισό λεπτό για να ολοκληρώσουμε το πρώτο θέμα. Για να το κλείσουμε. Πάτε έξω και σου λένε καλά έκανε η Επιτροπή, καλά έκανε ο Α, ο Β για το χρέος που είπατε και το Διεθνές Νομισματικό λέει αυτό και η Ευρωπαϊκή λέει αυτό. Τα λεφτά.
Θέλουμε τα λεφτά. Και για να πάρουμε τα λεφτά πρέπει να κάνετε μεταρρυθμίσεις. Και μεταρρυθμίσεις δεν κάνετε και να κάνετε ιδιωτικοποίησεις. Αυτό λένε οι ξένοι. Άρα έχουμε τη μία άποψη την οποία διατυπώσατε με τα επιχειρήματά σας. Και έχουμε και την άλλη άποψη την οποία ακολουθούν τα υπόλοιπα κόμματα. Γιατί είναι διαφορετικό αυτό που λέτε εσείς από αυτό που λέει η παρούσα κυβέρνηση ή οι προηγούμενες. Όλες οι μνημονιακές δυνάμεις. Ναι, ναι. Κατά συνέπεια, κυρία Κωνσταντοπούλου, εάν αύριο κυβερνήσετε την Ελλάδα, θα βρεθείτε μπροστά σε αυτόν τον τοίχο. Τι θα κάνετε, τι θα πείτε. Δεν θα τον κρεμίσουμε, κύριε Χατζή. Πώς θα το κάνετε, αυτό θέλω να μας πείτε. Θα τον κρεμίσουμε και αυτό το οποίο προσπαθώ να σας πω. Ναι, πώς θα το κάνετε, αυτό είναι. Υπάρχουν τα εργαλεία. Υπάρχουν τα εργαλεία για να κρεμίσουμε. Δεν πείθονται όμως οι απέναντί. Δεν είναι αυτά τα εργαλεία, κύριε Κωνσταντοπούλου. Γιατί πρώτα απ' όλα θα πρέπει να ξέρετε ότι δεν είναι ούτε ομοιογενείς, ούτε αδιαπέραστες οι θέσεις και οι στάσεις. Δεν είπα αυτό. Θα πρέπει να ξέρετε επίσης ότι το τι λέει ο καθένας σε μία αντιπαράθεση είναι η θέση του καθενός. Μα, ότι μόνο, εδώ πέρα μόνο, εδώ και 6 είναι... χρόνια. Μισό λεπτό. Ότι εδώ και 6 χρόνια έχουμε κυβερνήσεις οι οποίες λένε αυτό που λένε οι δανειστές, αντί να λένε αυτό που δικαιούται ο λαός αυτός, είναι το κατεξοχήν, το κατεξοχήν τεκμήριο της προδοσίας. Έχουμε κυβερνήσεις οι οποίες δεν θέτουν τα εθνικά θέματα και τα εθνικά δίκαια. Που λέτε για τη Γερμανία. Δεν έχει καν εγγραφή στον προϋπολογισμό του κράτους η διεκδίκησή μας για το κατοχικό δάνειο και τις γερμανικές οφειλές. Δεν έχει υπογράψει, δεν έχει βρεθεί ένας υπουργός δικαιοσύνης να βάλει μια υπογραφή, να εκτελεστεί η αμετάκλητη απόφαση για τα θύματα του διστόμου, που είναι αμετάκλητη από το 2000. Τι συζητάμε. Κυρία Κωνσταντοπούλου. Ναι, παρακαλώ. Με επανάσταση, όπως είπατε, προφανώς εννοείται μια επανάσταση καρδιάς, ψυχής. Ανησυχήσατε που είπα επανάσταση. Ναι, εμένα με ανησυχεί η επανάσταση, γιατί έχω ζήσει άλλες επαναστάσεις. Έχετε ζήσει επαναστάσεις. Βέβαια, είναι επάρατο. Και ήταν οδυνηρή για τον τόπο. Εννοείται ότι αναγνωρίζετε τη Χούντα ως επανάσταση. Όχι, ως επάρατο, δικτατορία την αναγνωρίζω. Άρα να μην μπερδευόμαστε. Και ο πατέρας σας. Να μην μπερδευόμαστε. Σας λέω το εξής. Ο ένας τρόπος είναι να κάνουμε μια επανάσταση, με όποιο τρόπο τον εννοείται. Ο άλλος τρόπος είναι να μπούμε σε μια διαδικασία πολιτικής διεκδίκησης των δικαίων αυτού του τόπου. Πώς εσείς πρακτικά βλέπετε να φεύγουμε από το χρέος και να πορεύεται η οικονομία σε μια. Πρακτικά, πείτε ότι αύριο συμμετέχετε σε μια συγκυβέρνηση με τις δυνάμεις τις δικές σας. Τι θα προτείνατε στην κυβέρνηση. Μια κυβέρνηση, εν πάση περιπτώσει. Όχι, μην θέτετε ερωτήματα. Μια κυβέρνηση. Συμμετέχετε σε μια θέση ευθύνης, εν πάση περιπτώσει. Εσείς, η πολιτική σας πρόταση, ποια είναι με το χρέος. Να το σβήσουμε μόνοι μας, να πάμε σε δραχμή, να κάνουμε τι. Κάτι πρέπει να κάνουμε, κάτι πρέπει να πούμε στον κόσμο ώστε να. Σας υποστηρίξει για να εφαρμόσετε το πρόγραμμά σας. Ποια είναι η πρότασή σας. Ποια είναι η πρότασή σας. Τι κάνουμε αύριο το πρωί. Σβήνουμε το χρέος μονομερός. Ακριβώς. Τι κάνουμε. Λέτε πάμε σε υπάρχουν δραχμή. Εργαλεία. Πώς αυτό πάμε. Μας είπατε. Σε δραχμή, σε εθνικό νόμισμα τέλος πάντων. Ναι. Τελείωσαν οι διατύπωσεις. Ναι, είναι αυτό. Βεβαίως. Εγώ θα σας πω ειλικρινά τι αισθάνομαι. Βεβαίως. Αισθάνομαι ότι δεν θέλετε να ακουστούν οι απαντήσεις, γιατί αυτές είναι απαντήσεις τις οποίες έχω δώσει πολλές φορές. Αισθάνομαι επίσης ότι γίνεται ένας αγώνας να πιστεί ο κόσμος ότι δεν έχει τρόπο να παλέψει. Και αισθάνομαι ότι υπάρχει μια φοβερή προπαγάνδα προς τους πολίτες για να απελπιστούν και να αποσυρθούν. Αυτή η προπαγάνδα κλιμακώθηκε πέρσι με την παραβίαση του δημοψηφίσματος. Όμως, εκείνο που έχει σημασία να ξέρουν οι άνθρωποι είναι ότι και έχουν τρόπο να παλέψουν και έχουν ανθρώπους, υπάρχουν άνθρωποι και εγώ είμαι από αυτούς τους ανθρώπους που θα παλέψουν μέχρι τέλους. Το χρέος, ναι, πρέπει να αποκηρυχθεί. Δεν λέγεται μονομερής ενέργεια, κύριε Καλούδη, λέγεται κυριαρχική ενέργεια. Μάλιστα. Κάθε κράτος που αναγνωρίζει στην ύπαρξή του την κυριαρχία, αυτό που ο κύριος Τσίπρας λέει ότι έχει απολεσθεί, αυτό που ο κύριος Βούτσης λέει ότι έχει απολεσθεί, την κυριαρχία που θα πει ανεξαρτησία και χειραφετημένη ισότιμη ύπαρξη στο διεθνές στερέωμα. Κάθε κράτος λοιπόν με αυτά τα χαρακτηριστικά, κάθε κράτος που δεν έχει γίνει προτεκτοράτο, που δεν έχει γίνει εξάρτημα άλλου κράτους ή διεθνούς οργανισμού, έχει αυτό το δικαίωμα και η κυβέρνησή του έχει αυτή την υποχρέωση κυριαρχικά να αποκηρύξει ένα χρέος
το οποίο είναι παράνομο και δεν οφείλεται από τους πολίτες. Αυτό που γίνεται σήμερα, δηλαδή ένα χρέος που δεν δημιουργήθηκε από τους πολίτες, που δεν οφείλεται από τους πολίτες, που δεν νομιμοποιούνται οι δανειστές να το ζητούν, να μετακυλίεται στις πλάτες των ανθρώπων οι οποίοι αυτοκτονούν, όπως ο άνθρωπος στον οποίο αναφερθήκατε στην αρχή της εκπομπής αυτής. Μία, εμένα δεν μου αρέσει να αναφέρομαι στους ανθρώπους ως περιπτώσεις. Είναι ένας άνθρωπος, είναι μια ανθρώπινη ζωή και υπάρχουν χιλιάδες ανθρώπινες ζωές που έχουν χαθεί αυτή την εξαετία από την απόγνωση και από την απελπισία. Την ώρα που μπορούμε να παλέψουμε. Αυτοί οι οποίοι παρετούνται για λογαριασμό του λαού δεν εκπροσωπούν το λαό. Εργαλείο όμως δεν μας λέτε συγκεκριμένα, διότι και αν μου επιτρέπεις, ναι, και τα ίδια ακριβώς έλεγε και ο κύριος Τσίπρας. Εγώ και όμως, ο κυρία Κοραή, όχι, εγώ ήμουν πρόεδρος της Βουλής, μην μου λέτε τα ίδια μας έλεγε, γιατί εγώ δεν έκανα τα ίδια, έκανα άλλα. Ο κύριος Τσίπρας ήταν και είναι πρωθυπουργός και συνεχίζει να είναι. Και δεν θα είναι για πολύ. Και όποτε είναι έτοιμος και όποτε αισθάνεται έτσι ότι έχει τα κέφια του, ας κάνει εκλογές για να δούμε αν θα βρει την ψήφο του. Ή τη δική του ίσως να τη βρει. Λοιπόν, από εκεί και πέρα. Είπε αυταπάτες είχα. Αυτό είπε ο κύριος Τσίπρας. Κυρία Κοραή, ακούστε με τώρα. Ναι. Ο κύριος Τσίπρας έκανε μία επιλογή. Και από ό,τι φαίνεται την είχε κάνει πολύ νωρίς και κάποιοι από εμάς, συμπεριλαμβάνω τον εαυτό μου, δυστυχώς δεν το καταλάβαμε. Δυστυχώς. Είπε το ξέρατε. Λυπάμαι πάρα πολύ που δεν το καταλάβαμε. Ο κύριος Τσίπρας έκανε μία επιλογή και η επιλογή αυτή είναι ό,τι πιο ιδιωτελές υπάρχει. Το κατηγορείτε για απάτη δηλαδή και όχι για αυταπάτη. Επέλεξε για τον εαυτό του την εξουσία αντί για την υπεράσπιση του λαού. Βεβαίως τον κατηγορώ για τον. Εξαπάτησε το λαό δηλαδή. Είναι ξεκάθαρο, δεν νομίζω ότι υπάρχει καμιά αμφιβολία. Δεν είναι αυταπάτη δηλαδή, είναι απάτη κατά την κρίση σας. Η άποψή μου είναι ότι εξαπάτησε όχι μόνο το λαό, εξαπάτησε και πάρα πολλούς από εμάς. Και λυπάμαι, ξαναλέω, που δεν το, για τον εαυτό μου πραγματικά που δεν το διέγνωσα. Λυπάμαι μάλιστα πάρα πολύ. Να σας βάλω ένα προβληματισμό, αν μου επιτρέπετε σε αυτό. Ας πούμε ότι ο κύριος Τσίπρας μαζί με εσάς. Θέλω να ολοκληρώσω πάντως την απάντηση, γιατί δεν θέλω να υπάρχει αίσθηση ότι δεν υπάρχουν εργαλεία. Αποκήρυξη λοιπόν του χρέους. Διεκδίκηση σε διεθνές και εσωτερικό επίπεδο αποζημιώσεων από τους δανειστές, γιατί σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, η Ελλάδα έχει όχι απλώς το δικαίωμα να μην πληρώσει το χρέος, αλλά έχει το δικαίωμα με βάση τις παραβιάσεις που έγιναν από τους δανειστές, από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, να αξιώσει και αποζημίωση. Από εκεί και πέρα, εκτός από αυτά που αφορούν την υπόσταση του κράτους και των διεθνών οργανισμών, κατά την άποψή μου, και αυτό είναι στο επίκεντρο των πρωτοβουλειών που έχουμε πάρει το τελευταίο διάστημα, κατά την άποψή μου είναι κεφαλαιώδες να υπάρξει και απόδοση δικαιοσύνης. Με ρίσκο όχι, μην κάνεις δεύτερη ερώτηση, Χριστίνα μου. Χριστίνα, μισό λεπτό. Όχι, γιατί δεν μας απάντησε. Όχι, θα κάνουμε διαφημίσεις. Για τα νομίσματα, θα πούμε τα πάντα, μην αγωνιάτε. Όχι, εγώ δεν αγωνιώ καθόλου, γιατί έχουμε πολλά να συζητήσουμε μαζί σας. Η ατζέντα είναι μεγάλη. Ελπίζω να προλάβουμε να πάμε σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, κυρίες και κύριοι, και θα γυρίσουμε εδώ πίσω στο στούντιο του Sky να συνεχίσουμε και να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση με την κυρία Κωνσταντοπούλου. Όταν ο δράστης επιστρέφει στον τόπο του εγκλήματος, αλλά αυτή τη φορά για να καθίσει στο εδόλιο. Εμείς θέλαμε να έρθει ο Πάσαρης να δικαστεί και η ψυχή του αδερφού μου να δικαιωθεί. Η αποκάλυψη που θα κάνει πάταγο. Άμα πάει στο γιώρος θα σηκωθεί να φύγει οπωσδήποτε, όταν είναι ελεύθερος. Μια μεγάλη αποκλειστικότητα. Είχε κάνει ο δικηγόρος τις αιτήσεις, αλλά δεν μας προφέρνει. Απέρριπταν τις αιτήσεις. Στις δικογραφίες με τη Μέρη Μπενέα. Κυριακή 3 το μεσημέρι. Τόση ζεστασιά, τόσο άφθονο ζεστό νερό, τόσο νόστιμο φαγητό και τόση θαλπορή. Είναι φυσικό να νιώθετε ότι το σπίτι σας υποδέχεται κάθε μέρα όπως σας αξίζει. Φυσικό αέριο, 15 χρόνια, ζεσταίνουμε την οικογένεια και την καρδιά σας. Samsung παρουσιάζει το νέο AdWash. Απλά προσθέστε ρούχα κατά τη διάρκεια της πλήσης. Αποκτήστε το και κερδίστε.
Όταν κάποια καθημερινή λειτουργία γίνεται ενοχλητική, προστενάρια. Η φυσική λύση για κάθε άντρα. Από τη Viva Farm. Δεν χρειάζεται να σηκώνετε μόνοι σας το βάρος. Μαζί μπορούμε να βρούμε τη λύση. Ελάτε στην Εθνική Τράπεζα να συζητήσουμε για τις δυσκολίες στην αποπληρωμή των οφειλών σας. Ήδη 160.000 άνθρωποι έχουν βρει λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες τους. Επισκεφτείτε σήμερα ένα κατάστημα, καλέστε μας ή στείλτε μας την αίτησή σας ηλεκτρονικά. Εθνική Τράπεζα. Μαζί θα βρούμε τη λύση. Για πετρέλαιο θέρμανσης, Thermoil στο πενταψήφιο 18136. Πετρέλαιο σε τιμή χοντρικής και παράδοση στο χώρο σας με ραντεβού. Thermoil. 7 ημέρες την εβδομάδα κοντά σας. Thermoil. 18136. Προβλήματα με τον προστάτη. Μοντουπρόστ μειώνει δραστικά τη συχνοουρία, αποτρέπει τις ουρολοιμώξεις και τις λοιμώξεις από χρόνιες προστατητίδες. Τώρα σε νέα συσκευασία με 50% περισσότερο προϊόν και σε καλύτερη τιμή από την ΗΝΠΑ. Μπαμπά, εσύ αρχίς. Αφού εσύ αρχίς. Εσύ έχεις. Έχω. Κάθε άντρας πρέπει να έχει το δικό του. Στυλ. Εσύ έχεις. Αλυσοπρίωνα από 199 ευρώ και σε 100 ηλεκτρονικά καταστήματα. Έκθεση αυτοκινήτου Αυτοκίνηση Φύσικων. 100 μοντέλα προσγειώνονται στο πρώην δυτικό αεροδρόμιο. Δωρεάν test drive. Αυτή η έκθεση δεν χάνεται με τίποτα. 22 με 30 Οκτωβρίου στο πρώην δυτικό αεροδρόμιο. Σε μια μοναδική παράσταση. Το Κρατικό Ακαδημαϊκό Θέατρο Χορού της Μόσχας Γκζέλ στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών το Σάββατο 12 Νοεμβρίου. Η ιστορία και οι κουλτούρες των λαών της Ρωσίας σε μια παράσταση με 60 συντελεστές και 400 κοστούμια που δημιούργησαν τα εργαστήρια των θεάτρων Μπολσόι και Στανισλάφσκι. Ζήστε τη μαγεία της όπερας. Γκαλά όπερας με κορυφαίους σολίστους του θεάτρου Μαριίνσκι. 31 Οκτωβρίου, Μέγαρο Μουσικής. Συμμετέχει η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Μουσική διεύθυνση Γκάβριελ Χάινε. Ένα από τα σπουδαιότερα θέατρα στον κόσμο έρχεται στην Αθήνα στο Μέγαρο Μουσικής. Sky 100,3. Ειδικότητα ενημέρωση. Με ένα σκρατσάρισμα να βγει. Και βγήκε το πρώτο. Βρέθηκε η πρώτη μεγάλη τυχερή του 12 μήνες τύχη. Μία φορά σκράτσαρε, 12 μήνες θα κερδίζει 12.000 ευρώ κάθε μήνα. Σκράτς, τύχη στη στιγμή. Φτιάχνει και γιαούρτι Δέλτα με το γάλα μας. Το πίζεις και το στραγγίζεις όχι μία αλλά δύο φορές. Γι' αυτό παίρνει αυτήν την παραδοσιακή γεύση. Γιαούρτι διπλοστραγγιστό. Μεγάλα από ελληνικές μικρές οικογενειακές φάρμες. Ζυμώνεται με αυθεντική ελληνική μαγιά από την Κρήτη. Μικρές οικογενειακές φάρμες διπλοστραγγιστό από τη Δέλτα. Όταν κάποιοι ψάχνουν πώς θα αλλάξουν συνήθειες, κάποιοι ξέρουν πως κάποια πράγματα δεν αλλάζουν ποτέ. Αν θες μόνιμα χαμηλές τιμές, έρχεσαι στα Lidl. Όχι μόνο εκπτώσεις, όχι μόνο προσφορές. Μόνιμα χαμηλές τιμές. Ψωμί για τοστ Σίκαλης, συσκευασία 340 γραμμαρίων, στο εξής 69 λεπτά. Γιαούρτι Αγελάδο, συσκευασία 2 επί 200 γραμμάρια, στο εξής 79 λεπτά. Φακές χοντρές 1 κιλό, στο εξής 1,65. Και πολλά ακόμα προϊόντα σε μόνιμα χαμηλές τιμές. Γιατί στα Lidl δεν αλλάζουμε τις συνήθειές μας. Lidl. Τιμή που αξίζει, ποιότητα που φαίνεται. Αυτό είναι το ξύρισμα. Λεπίδες εδώ, λεπίδες εκεί, λεπίδες παντού. Οπ. Αυτό δεν είναι μία ακόμα λεπίδα. Αυτό είναι ασπίδα. Με λιπαντικές ταινίες πριν και μετά τις λεπίδες. Προστατεύει από τους ερεθισμούς για ένα βαθύ, άνετο ξύρισμα. Η νέα Προσίλντ από τη Ζιλέτ. Μέκα Μπούστερ!
πάμε στοίχημα με Mega Booster, επιλέγοντας αγώνες από τα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα για να πολλαπλασιάσεις τα κέρδη σου. Τώρα το ποντάρισμά σου αποκτά μεγαλύτερη αξία. Πάμε στοίχημα. Στην Ήπειρο και τη Θράκη ξέρουν από γεύση που αξίζει και φαίνεται. Αυτή την εβδομάδα ταξιδέψτε μαζί μας. Ελάτε στα Lidl για καβουρμά Εύρου συσκευασία 200 γραμμαρίων 2,99. Βούτυρο λιωμένο Ηπείρου συσκευασία 300 γραμμαρίων 3,29. Και τσίπουρο Ευρύτικο χωρίς γλυκάνισο 500 ml 7,99. Lidl. Κάθε μέρα αξίζει. Μαρμαρίδης έπιπλα. Ποιοτικά έπιπλα που αντέχουν εξαιρετικού σχεδιασμού σε καταπληκτικές τιμές. Τώρα με 9 καταστήματα είμαστε κοντά σας. Καναπές Γωνία Ρίτσι, μόνο 198 ευρώ με ΦΠΑ. Μαρμαρίδης έπιπλα. Θεσσαλονίκη, Αθήνα. Η Σόλε, περήφανη για την κατασκευή του ηλιακού συστήματος στον Μπουρζ Καλίφα, παρουσιάζει σήμερα το ηλιόθερμο τελευταίας γενιάς. Αποκτήστε το με 565 ευρώ σε 160 αντιπροσώπους. Ηλιόθερμο από τη Σόλε. Λοιπόν, συνέχεια. Να, έλα κύριε Σταύρο, έχετε τον κύριο Άρη. Καλημέρα σας. Λοιπόν, τερματίσαμε. Καλή σας ημέρα. Ο Άρης τι τερμάτισε. Έχει τερματίσει. Πολύ ωραία διοργάνωση. Ο Άρης από τους πρώτους. Από τους πρώτους. Από τους τελευταίους. Γεια σου Τάκη μου. Γεια σου Άρη. Κυρίες και κύριοι, μας έλειπε ο Σταύρος φέτος. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Ναι. Και πάρα πολύ κόσμο. Και θερμά συγχαρητήρια σε όλους τους φίλους. Εσύ περπάτησες, Περπάτησες. Αγωνίστηκαν και στα 10 και στα 5 και στα 3 χιλιόμετρα. Εσύ περπάτησες, λέω. Έτρεξε, ήμουν μάρτυρας. Όχι, πήγε Βάδιν. Εγώ ψέματα ξέρεις δεν λέω. Βάδιν, γρήγορο Βάδιν. Ναι, ναι. Χάλα το γρήγορο Βάδιν. Στην επόμενη φορά το όλοι, στο όλοι μαζί μπορούμε γιατί έχει ένα σκοπό. Όλη αυτή η ιστορία μαζέψαμε τρόφιμα. Τάκι, θα πάμε παρέα. Ναι, πού να πάμε. Δεν χρειάζεται να τρέχουμε. Εγώ δεν ακούω τον Τάκι. Είναι και ο κύριος Αλαφούζος εδώ. Γρήγορο Βάδιν. Τρέχουν. Είναι ωραία η εκδήλωση. Ωραία. Σας ευχαριστούμε θερμά. Είναι πολύ ωραία. Τάκη, να πούμε ότι μαζέψαμε και πάνω από 15 τόνους τρόφιμα. Αυτό είναι για τους το βασικό. Αυτό μας, είναι. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Ακριβώς αυτό είναι και το μήνυμα, άλλωστε. Το μήνυμα. Σε ευχαριστώ. Ωραία μέρα, ωραία Αθήνα. Ξέρετε να περπατάς στην άδεια Βασιλής Σοφίας. Ναι. Σου λέω είναι εμπειρία, Τάκη. Πανεπιστημίου δική μου. Αφού έχω εκπομπή την Κυριακή, Άρη, θέλω να έρθω και δεν μπορώ. Είμαστε εδώ, Βασιλής Όλγας, η Αμαλίας. Σούπερ, σου λέω. Με τον Γρηγόρη, θέλουμε να έρθουμε. Δεν ξέρω, εγώ τα λέω μόνος μου, έτσι. Ναι, το ξέρω, τα ακούμε. Να είστε καλά, καλημέρα. Η θεραπεία τώρα είναι η Κατερίνα Λάσπα. Να πας για θεραπεία, ναι, ξέρεις. Ηλιοθεραπεία μάλλον. Να περάσετε καλά, γεια σας. Λοιπόν, είναι μια ωραία εκδήλωση αυτή. Μαζεύονται τρόφιμα, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Να γυρίσω στην κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, να ολοκληρώσετε, να κάνουμε μια ερώτηση και να περάσουμε σε κάποια βίντεο που έχουμε για να σας δείξουμε. Και ελπίζω να μην έχουμε θέματα με τα βίντεο, όπως την άλλη φορά. Το καλό που σας θέλω. Λοιπόν, θέλατε να ολοκληρώσετε κάτι σε αυτό που είπε η κυρία Κοραή. Ήθελα να. Γιατί επιμείναμε στο θέμα. Αν είναι. Να, για να. Κυρία Κοραή, αφήστε τα. Αυτά τώρα είναι από το παρελθόν. Έρχονται και αφορούν παλαιοκομματικές, παλαιοκομματικού τύπου τοποθετήσεις. Εγώ λέω ξεκάθαρα. Ο κύριος Τσίπρας το είχε πει. Τα νομικά κάποτε πράγματα. Δεν είναι φετίχ, το νόμισμα. Νομίζω, για εσά είναι νομίζω φετίχ. Νομίζω ότι σε κανέναν δεν προσδίδει αξιοπιστία να επικαλείται τον κύριο Τσίπρα. Τώρα, θέλω να πω ξεκάθαρα για το κομμάτι του χρέους, αλλά και συνολικά για τα εργαλεία άμυνας της χώρας μας, τα νομικά είναι πολιτική. Το να επιστρατεύσεις δηλαδή τα νομικά εργαλεία που έχει η χώρα και ο λαός είναι πολιτική. Η Γερμανία, κυρία Κοραή και κύριε Καλούδη και κύριε Χατζή, έφτασε να καταγγείλει τη συνθήκη των Βερσαλιών, τη συνθήκη που τερμάτισε τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και σε αυτή τη χώρα υπάρχει ένα ολόκληρο σύστημα που λυσάει να μας πει ότι δεν μπορεί να καταγγελθεί το μνημόνιο. Έχουν στην ιστορία της ανθρωπότητας, για όποιον γνωρίζει ιστορία, και καλό είναι να ανατρέχουμε στα ιστορικά γεγονότα, στην ιστορία της ανθρωπότητας έχει αποδειχθεί ότι οι μεγαλύτερες ανατροπές στις πιο αντίξωες συνθήκες έχουν γίνει. Όταν το αποφάσισαν οι άνθρωποι. Να Ως. Σταματήσει λοιπόν αυτή η ιστορία του να πιστούν οι άνθρωποι ότι δεν μπορούν να διεκδικήσουν. Εσείς θα Και σε σχέση με το χρέος, αυτό που θέλω να πω είναι ότι τις ενέργειες που μπορούμε να κάνουμε, η κυρία Λαγκάρντ τις στρέμει. Τις στρέμει όχι μόνο θεσμικά,
τη στρέμει και προσωπικά. Κυρία Λαγκάρντ έχει προσωπική ευθύνη για το γεγονός ότι το 2010 δεν έγινε διαγραφή χρέους για να μην... Δεν ήταν αυτή τότε. Βεβαίως, ήταν Υπουργός Οικονομικών της Γαλλίας. Δεν ήταν. Και ως Υπουργός Οικονομικών... Μην βιάζεστε, κύριε Χατζή. Παρακαλώ, ναι. Και ως Υπουργός Οικονομικών της Γαλλίας, όπως και ο Υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας, φρόντισαν προκειμένου να προστατευθούν οι γαλλικές και οι γερμανικές τράπεζες που διακρατούσαν ομόλογα του ελληνικού δημοσίου και έδωσαν κάποιες διαβεβαιώσεις στα μέλη του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου ότι δεν θα γινόταν μεταβίβαση αυτών των ομολόγων, τις οποίες διαβεβαιώσεις παραβίασαν. Μάλιστα. Γι' αυτό το λόγο η κυρία Λαγκάρντ έστειλε επιστολή στον κύριο Ρουμελιώτη να μην καταθέσει στην Επιτροπή Αλήθειας Δημοσίου Χρέους, απειλώντας τον περίπου σε σχέση με την ασυλία του. Και γι' αυτό τον Ιούλιο, πριν από 3 μήνες, βγήκε ειδική έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, η οποία καταλογίζει ευθύνες για τους χειρισμούς. Ωραία. Όχι του ίδιου του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, του ανεξάρτητου γραφείου αξιολόγησης. Δεν μας απαντήσατε για τη δραχμή. Θα τα πούμε όλα. Τι θέλετε να σας πω. Δεν έχει θέμα. Εγώ θα το πάω αλλιώς για τη δραχμή. Περίμενε, Χριστίνα. Ναι, θα το πάω για... σε αυτό που πηγαίνετε άπεκα. Το ευθέως για να σας απαντήσω ευθέως, γιατί μένα μου αρέσουν οι ευθείες ερωτήσεις, ναι, και οι ευθείες απαντήσεις. Εγώ θέλω να πάω λίγο μετεφλασμένη, αν μου επιτρέπετε, μισό λεπτό, για να φτάσουμε στη δική σας απάντηση. Προχτές, προημερών δηλαδή, δημοσιοποιήθηκε ένας διάλογος μεταξύ του κυρίου Ολάν και του κυρίου Πούτιν σχετικά με μια απέτηση που είχε η ελληνική πλευρά, αν υπάρχει η δυνατότητα δηλαδή να τυπωθούν δραχμές στην Ρωσία. Το ερώτημά μου είναι το εξής. Όσο μετήχατε στο ΣΥΡΙΖΑ και βέβαια είχατε και το θεσμικό ρόλο της Προέδρου της Βουλής, είχατε εσείς κάποια ενημέρωση ότι εξυφαίνονται σενάρια για ένα τέτοιο ενδεχόμενο από την πλευρά της κυβέρνησης? Η Πρόεδρος της Βουλής γνώριζε κάτι σχετικά με αυτό? Κάτι σχετικά με αυτό το τόσο πολύ συγκεκριμένο που με ρωτάτε, όχι, αλλά θα σας πω γενικότερα ότι η άποψή μου είναι ότι από τη στιγμή που χρησιμοποιήθηκε η άρνηση ρευστότητας από πλευράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας προκειμένου να εκβιαστεί ο λαός, η υποχρέωση της κυβέρνησης και κάθε κυβέρνησης και η υποχρέωση κάθε έντιμου ανθρώπου ο οποίος υπηρετεί τη δημοκρατία και την κοινωνία και όχι άλλα συμφέροντα είναι να προστατεύσει το λαό. Και να προστατεύσει το λαό θα πει ότι πρέπει να βρεις και όλους τους τρόπους προκειμένου αυτή η ασφυξία να μην υλοποιηθεί. Άρα... όλους τους τρόπους με τους οποίους θα απελευθερώσεις και τις συναλλαγές και τη δυνατότητα επιβίωσης. Συμφωνούσατε με τον κύριο Βαραφάκη? Θεωρητικό δεν είναι. Η κυρία Κωνσταντοπούλου έδωσε μια συνέντευξη 17 εβδόμου στον Ελεύθερο Τύπο και είπε ότι με πρωτοβουλία του κυρίου Τσίπρα και την παρουσία του ενημερώθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου από τον κύριο Βαρουφάκη για ενδεχόμενο επιστροφή στη δραχμή. Όχι, δεν διαβάζετε επακριβώς. Είπατε ακριβώς το ενδεχόμενο. Δεν διαβάζετε αυτό που είπα, το γιατί μεταφράζω. Έχετε, μου φαίνεται, μια αιμονή με ένα συγκεκριμένο νόμισμα. Εγώ μάλλον αιμονή, πρέπει να τη συζητήσουμε την αιμονή. Υπήρχε μια ομάδα που εκπονούσε σχέδιο απόκρουσης ενδεχόμενων εκβιασμών σε επίπεδο ρευστότητας και νομίσματος. Μάλιστα. Σχέδιο απόκρουσης ενδεχόμενων εκβιασμών. Και αυτή η απόκρουση, για να ενημερωθείτε λοιπόν πώς θα γίνει αυτή η απόκρουση από τον Πρωθυπουργό και τον κύριο Βαρουφάκη, τι ακριβώς σας είπε, αν επιτρέπετε, αφού είστε της δημοκρατίας? Τι σας είπε ο Πρωθυπουργός? Γιατί δεν κατάλαβα τον τρόπο που με ρωτάτε, το αμφισβητείτε. Όχι, δεν το αμφισβητείτε. Πώς σας ενημέρωσε ο Πρωθυπουργός και ο Βαρουφάκης ότι θα αποκρούσει και με εκβιασμό? Όχι, γιατί σας ενημέρωσε. Όχι, γιατί σας ενημέρωσε. Πώς σας ενημέρωσε? Όταν μπαίνει θέμα νομίσματος και αφορά τον καθένα μας, τι σας είπε ο Πρωθυπουργός? Εγώ σας βλέπω ότι αγωνιάτε πολύ για το ευρώ. Έχω μεγάλη αγωνία για την πατρίδα μου. Έχετε τεράστια αγωνία και εγώ και άλλοι 10 εκατομμύρια Έλληνες. Δεν την βλέπω τεράστια με τον ίδιο τρόπο. Καλά, σε όλους. Δεν πειράζει. Ο καθένας έχει τον τρόπο του. Ναι. Ωραία. Πώς είπατε? Ο καθένας έχει τον τρόπο του. Εκφράζει αυτό που θέλει. Εντάξει, απλώς κάποιον η αγωνία είναι ιδιωτελής και κάποιον είναι ιδιωτελής. Πάμε τώρα τι σας είπανε, τι ακριβώς θέλανε. Με αυτό που σας ενημέρωσα. Πρώτα απ' όλα, αυτή ήταν μια συνάντηση η οποία έγινε μετά από μια
συνεδρίαση που κοινή του Προεδρείου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και της Πολιτικής Γραμματείας. Ωραία. Στην οποία υπήρξε σύγκρουση δική μου με τον κύριο Δραγασάκη, ακριβώς γιατί εγώ έλεγα ότι πρέπει να υπάρξει αναστολή πληρωμών, ότι πρέπει να προστατευτεί δηλαδή η χώρα και όχι να αδειάζουν τα ταμεία και μάλιστα ακόμη και τα ταμεία των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και της γενικής κυβέρνησης. Και ο κύριος Δραγασάκης για πρώτη φορά τότε είχε πει ότι καμία κυβέρνηση δεν εφάρμοσε το πρόγραμμά της. Μετά από αυτό λοιπόν και επειδή ήταν πολύ ωριακά τα πράγματα, με είχε καλέσει... Αυτό σας το είπε για να αντιμετωπίσει το επιχείρημά σας, φαντάζομαι, έτσι, που είπατε για στάση πληρωμών. Ότι και εμείς δεν θα εφαρμόσουμε το πρόγραμμά μας. Αυτό εννοούσε ο κύριος Δραγασάκης. Ο κύριος Δραγασάκης νομίζω ότι αυτό... τότε είχε κάνει μια αποκαλυπτική τοποθέτηση που έδειχνε τις προθέσεις του ιδίου, τις οποίες αρνείται ως δικές του προθέσεις ο κύριος Τσίπρας. Συνάντηση εκείνη στο Μαξίμου είχε γίνει μετά από δικό μου αίτημα. Τον κύριο Βαρουφάκη είχε καλέσει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ήταν η πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού, και ο κύριος Βαρουφάκης τότε μου είχε πει ότι έχει φτιάξει μία ομάδα με την οποία ερευνά τους τρόπους που θα μπορέσει να αποκρουστεί, και αυτό ακριβώς είπα, κύριε Καλούδη, και όχι αυτό το οποίο είπατε εσείς. Ο κύριος Καλμπρέφ λέει λοιπόν, ότι συζητάγανε για εναλλακτικό σχέδιο. Σας παρακαλώ να με αφήσετε να απαντήσω. Και νομίζω ότι αν ενδιαφέρεστε για την απάντηση θα πρέπει να την αφήσετε να διατυπωθεί. Αλλά να είμαστε λίγο πιο σύντομοι, γιατί έχουμε πολλά θέματα. Αυτό είναι το παρακλησίμο. Εμένα τίποτα άλλο. Παρακαλώ. Τότε λοιπόν ο κύριος Βαρουφάκης είχε πει ότι εκπονεί ένα τέτοιο σχέδιο με μία ομάδα. Η άποψή μου τώρα, γιατί δεν θέλω να αποφύγω τίποτε, η άποψή μου είναι ότι δεν είμαστε στην εποχή του Χαλκού και συνεπώς με δεδομένα και τα διεθνή παραδείγματα και του Ισημερινού και της Ισλανδίας. Ξέρετε ότι η Ισλανδία αποκήρυξε το ιδιωτικό χρέος, δεν το φόρτωσε στους πολίτες. Φαλήρισαν οι τράπεζες, χρεοκόπησαν 4 ιδιωτικές τράπεζες και την επόμενη μέρα λειτουργήσαν ως δημόσιες τράπεζες. Οι πολίτες προστατεύθηκαν από τα αρπακτικά, έκαναν αγωγές και δικαιώθηκαν και αποτείναξαν τα δάνειά τους. Στον Ισημερινό επίσης αποκηρύχθηκε το χρέος και κουρεύθηκε το 70%. Θέλω λοιπόν να πω και στον Ισημερινό εφαρμόστηκε πρόγραμμα συναλλαγών μέσα από τα κινητά. Να σταματήσει λοιπόν. Τότε ο κ. Όχι, κυρία Κοραή, σας απάντησα πολύ συγκεκριμένα για το τι συζητήθηκε σε εκείνη δηλαδή, τη συνάντηση. Όχι, δεν είχε μπει σε λεπτομέρειες, διότι επικαλέστηκε ότι ήταν μια εντελώς μυστική διαδικασία. Μάλιστα λέγοντας ότι ούτε ο Πρωθυπουργός δεν ήξερε τη σύνθεση της ομάδας και από εκεί και πέρα σε αυτό το πλαίσιο και εγώ σεβάστηκα ότι έπρεπε να προστατευθεί μία εχεμήθεια και ένα απόρριτο. Από εκεί και πέρα όμως θα σας πω το εξής. Είναι για μένα ξεκάθαρο ότι όταν σου κόβουν τη ρευστότητα πρέπει να έχεις όλους τους τρόπους για να μπορέσεις να αμυνθείς. Και επειδή ξαναλέω δεν είμαστε στην εποχή του Χαλκού, το να βάζετε το δίλημα ευρώ ή δραχμή όταν υπάρχουν χιλιάδες τρόποι εναλλακτικοί και ηλεκτρονικοί και ψηφιακοί και μέσα από τα κινητά και με χιλιάδες... Με χιλιάδες διαφορετικές εναλλακτικές, για μένα αυτού του τύπου το δίλημα στην πραγματικότητα αποκαλύπτει τι. Ότι κάποιοι θέλουν να τρομοκρατήσουν τον κόσμο, ότι ξαφνικά θα συμβεί δεν ξέρω κι εγώ ποια καταστροφή εάν διεκδικήσει τα δίκαια και τα δικαιώματά του. Καμία καταστροφή δεν θα συμβεί. Φυσικά μιλάμε για μια πολύ μεγάλη σύγκρουση, αλλά αυτή η σύγκρουση γίνεται για κάτι υπέρτατο που είναι η ελευθερία μας και η δημοκρατία. Όποιος θέλει να επιχειρηματολογεί ότι το ευρώ είναι πάνω από την ελευθερία και τη δημοκρατία, το κάνει. Εάν τότε ο κύριος Βαρουφάκης και ο κύριος Τσίπρας οδηγούσαν. Θα ήθελα μια απάντησή σας. Θα ήθελα μια απάντησή σας. Το ευρώ είναι πάνω από την ελευθερία. Να σας πω, κύριε Κωνσταντοπούλου, εγώ δεν είμαι πολιτικός. Η δραχμή όμως είναι μεγάλη σκλαβιά. Το ευρώ είναι πάνω από την ελευθερία. Είναι πιο φιαλτικό σενάριο. Η δραχμή είναι πάνω από την ελευθερία. Είναι, υπάρχει νόμισμα που είναι πάνω από την ελευθερία. Αυτό απαντήστε αυτό μου. Αυτό είναι όμως θεωρητικό. Καθόλου θεωρητικό. Είναι το πιο ουσιαστικό. Δεν είμαι πολιτικός, αλλά ως πολίτης θα σας απαντήσω. Απαντήστε μου. Είναι η ελευθερία του πολίτη είναι πάνω απ' όλα. Ωραία. Η δημοκρατία είναι πάνω απ' όλα. Χαίρομαι. Αλλά έχουμε δημοκρατία. Να μπορεί να ζει κιόλας. Έχουμε δημοκρατία. Να ολοκληρώσω. Βεβαίως. Αν μου επιτρέπετε θα ολοκληρώσω. Αλλά αν θα πάει η χώρα σε δραχμή ή αν θα μείνει στο ευρώ, δεν είναι θέμα ενός κογκλάβιου του Μαξίμου
που δεν έχει ψηφιστεί από το λαό με βάση τη μετατροπή του νομίσματος σε δραχμή, για άλλο ψηφίστηκε. Δεν είπατε ποτέ στον ελληνικό λαό, ξέρετε, ψηφίστε μας. Ποιο είναι το κονκλάβιο, κύριε. Και εμείς θα σας πάμε ο κύριος Βαρουφάκης, ο κύριος Γκαλμπρέιθ, ο κύριος Τσίπρας, η πρόεδρος της Βουλής, συζητήσανε στο Συμμαξίμου. Συζητούσανε για τη δραχμή. Συζητούσανε για τη δραχμή, κυρία Κωνσταντοπούλου, χωρίς να το έχετε ψηφίσει. Όχι, λέτε ψέματα αυτή τη στιγμή. Λέτε ψέματα γιατί περιγράφετε. Ψηφιστήκατε από τον ελληνικό λαό. Κύριε Καλούδη, στις εκλογές του Ιανουαρίου. Εγώ ψηφίστηκα από τον ελληνικό λαό και από τους συμπολίτες μου. Ότι θα πάτε εσείς στη για να λέτε αυτά είπατε δεν έχετε ψηφιστεί εσείς, από κανέναν και να λειτουργείτε ως φερέφωνο. Ως φερέφωνο των δανειστών. Δεν σας έχει, με κατηγορείτε, με προσβάλλετε. Βεβαίως, βεβαίως σας κατηγορώ. Σας κατηγορώ γιατί αυτή τη στιγμή λειτουργείτε ως φερέφωνο των δανειστών και θέλετε να ξεχάσουμε ότι σε αυτή τη χώρα έγινε δημοψήφισμα. Σε αυτή τη χώρα έγινε δημοψήφισμα που αυτός εδώ ο σταθμός, αυτός εδώ ο σταθμός έπεσε μονός διπλός. Το γράψατε στα παλιά σας τα παπούτσια και πήγα όλοι σας. Όλοι σας, ένα κόμμα είστε. Ένα κόμμα είστε, κύριε Κωνσταντοπούλου. Είστε ανενημέρωτο. Όσοι δύο κόμματα ψηφιστήκατε. Δεν γνωρίζετε τι ψήφισα εγώ. Όσοι δύο κόμματα ψηφιστήκατε. Ο λαός σας ψήφισε το ΣΥΡΙΖΑ με δύο κόμματα, με τρία κόμματα, με πόσα κόμματα. Με πόσα κόμματα. Δεν γνωρίζετε τι έκανα. Δεν γνωρίζετε ή παριστάνετε ότι δεν γνωρίζετε. Δεν είσαστε συνυπεύθυνοι για το ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα. Δεν είσαστε συνυπεύθυνοι για το ΣΥΡΙΖΑ. Συνυπεύθυνοι για αυτούς που παραβίασαν την λαϊκή εντολή. Εσείς δεν παρασύρατε τον κόσμο σε μια αυταπάτη. Συνυπεύθυνοι για αυτούς που παραβίασαν την λαϊκή εντολή. Με τις μικρές σας δυνάμεις ή τις μεγάλες σας. Δεν παρασύρατε τον κόσμο σε μια αυταπάτη, κυρία Κωνσταντοπούλου. Εγώ ξέρετε τι νομίζω. Ξέρετε τι νομίζω. Τολμάτε και με προσβάλλετε. Ξέρετε τι νομίζω. Νομίζω ότι είναι άξιος ο μισθός σας. Άξιος ο μισθός σας. Άξιος ο μισθός σας. Και δεν νομίζω, έχω κανένα μισθό. Και νομίζω, ότι αυτός ο λαός καταλαβαίνει πάρα πολύ είστε καλά. Είστε πολιτικός. Μην κάνετε χειρονομίες αυτό γιατί ξέρετε. Η δικιά σας χειρονομία όμως η λεκτική είναι χειρότερη. Νομίζω ότι ο λαός αυτός καταλαβαίνει πολύ καλά τι συμβαίνει. Καταλαβαίνει πολύ καλά τι συμβαίνει. Όχι, περιμένετε. Όχι, δεν περιμένουμε, πρέπει να πάμε σε διάλειμμα. Αναφέρθηκε ο κύριος Καλούδης σε συνάντηση με τον κύριο Γκαλμπρέιθ. Αυτό είναι προϊόν της δικής του φαντασίας, διότι δεν έχει γίνει τέτοια συνάντηση. Από εκεί και πέρα, ας πει ο κύριος Καλούδης από πού έχει την εντολή να διατυπώνει τέτοιου είδους σενάρια σε πανελλαδική εμβέλεια. Και ας πει τι εκπροσωπεί και ποιον. Θα μας τα πει σε λίγο αφού πάμε σε διάλειμμα. Τον εαυτό του. Προσπαθείτε να με εξαγοράσετε ή με απειλείτε. Τη Δευτέρα στις προδοσίες. Ξέρεις πράγματα που δεν θα έπρεπε να ξέρεις. Τι αποφάσεις παίρνει ο Δήμος. Και πρέπει να φύγεις από το τοπίο. Τις κουβέντες που αρχίζω, τις τελειώνω εγώ. Ζωή. Εξελίξεις που συγκλονίζουν. Αυτό που ζήσαμε εμείς οι δύο ήταν αληθινό. Αποκαλύψεις που καθυλώνουν. Τι διάλογο κάνατε σε αυτό το κολοταξίδι, ε? Προδοσίες. Τη Δευτέρα στις 7 το απόγευμα. Σπιτικές λιχουδιές τη στιγμή. Θα σας πω τη συνταγή μου. Φρέσκια ζυμή για πίτσα Pillsbury. Εύπλαστη και αφράτη. Αγνά υλικά. Λίγη έμπνευση και έτοιμη. Φρέσκες ζύμες ψυγείου Pillsbury. Η έμπνευση της στιγμής. Η τριχόπτωση κάνει την κοτσίδα μου να φαίνεται λεπτή. Pantene προστασία από την τριχόπτωση με σύνθεση ProVep για 3 φορές λιγότερη τριχόπτωση και περισσότερο όγκο στην κοτσίδα σας. Δείτε τη διαφορά. Δυνατά μαλλιά, όμορφα μαλλιά. Pantene. 3 φορές λιγότερη τριχόπτωση. Ονειρεύεσαι μια πίτσα που τα συνδυάζει όλα. Γεύση, πλούσια υλικά και αφράτη ζύμη. Pillsbury Home Delivery. Γρήγορη παράδοση από την κατάψυξη. Για φίλους συγγενείς, μαστόρια, βαπόρια, νοσοκομεία, φαρμακεία, ξενοδοχεία, πανδοχεία, ανθοπολία, θέατρα, σινεμά, μπουζούκια, κουτούκια. 11, 8, 80, 80.
Στα Lidl το έχουμε ψάξει με την οικονομία. Ψάξ' το κι εσύ και έλα αυτή την εβδομάδα στα Lidl για μπριζόλες χοιρινές λαιμού. Με την εγγύηση συστηματικού ελέγχου υγιεινής και ασφάλειας από την AgroLab, το κιλό 1 ευρώ φθηνότερα, τώρα 3,84. Στήθος γαλοπούλας καπνιστός εφέτες, συσκευασία συν 50% δώρο, τώρα 1,69. Ζάχαρη πολυσυσκευασία 9 κιλά, συν 1 κιλό δώρο, τώρα 6,75. Μπανάνες σε απίστευτη τιμή, το κιλό 99 λεπτά. Lidl, τιμή που αξίζει, ποιότητα που φαίνεται. Whatever half love you have left for the olden days. You belong to the car. This is her, this is him. The new fragrances by Zadig et Voltaire. Μελωδία 99,2 σας προσκαλεί στο Κρεμλίνο. Κώστας Μακεδόνας, ο αγαπημένος Έλληνας τραγουδιστής, σε μια βραδιά για τους ακροατές του Μελωδία. Μαζί του η Μέρη Δούτσι. Βραδιά Μελωδία την Παρασκευή 28 Οκτωβρίου. Συντονιστείτε και κερδίστε διπλές προσκλήσεις. Αν οι καθημερινές συνήθειες σε κρατούν δεμένο στο τραπέζι, μείωσε τη χοληστερίνη και προστάτεψε την καρδιά σου με τον Ορμολή 5 της ΕΖΗ. Με την αποτελεσματική δράση του κόκκινου ρυζιού, λες αποδεδειγμένα αντίο στη χοληστερίνη. Ορμολή 5 της ΕΖΗ. Είναι φυσικό να νιώθεις σιγουριά. ΕΖΗ. Έχεις τη φύση με το μέρος σου. Τσουρεκάκι 7 days. Κλασικό ή με γέμιση μους κακάο. Το όνειρο της κάθε μέρας. Τώρα και τσουρέκι 7 days οικογενειακό. Να θυμάσαι το 8. 14-8 84. Μικρές οικογενειακές φάρμες. Το πίνεις και καταλαβαίνεις γεύση. Πραγματικό ελληνικό γάλα. Τυχερή στην πόλη που τους το πάει Δέλτα. Αυτό το γάλα μεγαλώσαμε τα παιδιά μας. Και τώρα και τα εγγόνια μας. Μικρές οικογενειακές φάρμες από τη Δέλτα. Γεύση όπως παλιά. Στο ραδιοφωνάκι 2. Στο παιχνίδια των παιδιών 2 και 4 και ακόμα 6. Σύνολο 78 μπαταρίες στο ίδιο μου το σπίτι και δεν ανακυκλώνω. Δηλαδή εγώ τώρα με ποιους είμαι? Με τους καλούς ή με τους κακούς? Με κάθε μπαταρία που ανακυκλώνεις προστατεύεις 100 κυβικά μέτρα νερού. Ανακύκλωσε. Είναι και εσύ μέρος της λύσης. Πιάνεις το πενάκι Μίσκο και λέω αυτή. Ετοιμάζεται για κόκκινη σάλτσα έποστο. Και μετά αρχίζεις πάλι τα δικά σου. Δεν θέλει βασιλικό, που το λένε όλα τα βιβλία χίλια χρόνια τώρα. Ας βάλω λίγο δεντρολίβανο που έχω και φρέσκο. Ωραία, βάλε. Αλλά βάλε και λίγο παρμεζάνα. Βάλε κάτι. Όχι ανθότυρο. Όχι ανθότυρο. Που δεν λέω, του πάει κιόλας. Αλλά ό,τι θέλει ο καθένας δηλαδή. Είναι αυτό μαγειρική? Αυτό είναι η απόλαυση της μαγειρικής. Με Μίσκο η μαγειρική σου γίνεται απόλαυση. Ξεκλειδώστε την ενική σας εμφάνιση με τη νέα Revitalizing Supreme Plus της Estée Lauder. Βαθιά θρέψη, λάμψη και ενέργεια. 96% των γυναικών παρατήρησε πιο σφριγγυλή αίσθηση στο δέρμα. Νέα Revitalizing Supreme Plus. Μόνο από την Estée Lauder. Από τις πιο καθαρές θάλασσες. Ιχθυέλαιο πλούσιο σε ωμέγα 3. Για τη φυσιολογική λειτουργία της καρδιάς με τον πιο φυσικό τρόπο. Ο Μεγαλέν από τη σειρά Platinum. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Πριν χρησιμοποιήσω την Κορέγκα, πίστευα ότι δεν χρειαζόμουν στερεωτική κρέμα. Όταν όμως τη δοκίμασα, οι οδοντοστοιχίες μου έγιναν πιο σταθερές και τώρα μπορώ να τρώω ό,τι θέλω. Η Κορέγκα βοηθά στη συγκράτηση και εμποδίζει την εισχώρηση πολυμάτων τροφής. Επιτέλους, νιώθω σίγουρη. Κορέγκα. Δυνατή συγκράτηση. Nothing better than espresso, is there? Wouldn't change a thing. That was the boss's wife. Fancy my wife, do you? Now you're gonna make it up to me. Oh.
Everything okay? I wouldn't change a thing. Has to be some coffee. Nespresso. What else? Μασούτης. Εδώ για σένα και με μεγάλες προσφορές. Δευτέρα έως Τετάρτη. Προϊόντα Dettol και μαλακτικά Quanto 50% φθηνότερα. Πάνες Babylino, Baby Go και Μωρομάντιλα 40% φθηνότερα. Απορρυπαντικά πλυντηρίου και υγρά πιάτων Φέρι 1-1 δώρο. Μασούτης. 40 χρόνια. Οικονομικά και ελληνικά. Κάντε κράτηση στην Expo Hotel, η έκθεση για τον εξοπλισμό και την ανακαίνιση τουριστικών καταλυμάτων. Expo Hotel, μαζί και η έκθεση πισίνας Pool About Salon. Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Μπανάνες Dol, μόνο 1,19 το κιλό. Χοιρινή μπριζόλα λεμού, μόνο 3,49 το κιλό. Χοιρινή μπριζόλα κόντρα, μόνο 3,89 το κιλό. Και ίνος κρασάκι 750 ml, λευκός, ροζέ ή ερυθρός, μόνο 1,50. Marketing. Μέσα στην κρίση είναι η λύση. Λοιπόν, συνέχεια στην εκπομπή μας και το επόμενο ερώτημα που από την αρχή θέλω να κάνω, μπλέξαμε με τα χρέη και με τα υπόλοιπα, είναι, κυρία Κωνσταντοπούλου, έπρεπε να πληρώσουν γραμμάτια. Ναι, εγώ να πληρώσω τα γραμματιά μου. Λοιπόν, θέλω να πούμε για τη δικαιοσύνη. Επειδή είστε και νομικός, ενεργός, θα ήθελα να μου πείτε αν αυτό που συμβαίνει σήμερα στον χώρο της δικαιοσύνης, το οποίο φαντάζομαι παρακολουθείτε από κοντά, στενά, είναι ένα θέμα το οποίο μπορεί να εξελιχθεί πάρα πολύ αρνητικά για αυτό το θεσμό. Όντως υπάρχουν παρεμβάσεις. Όντως η δικαιοσύνη σήμερα είναι όμηρος καταστάσεων. Το αν η δικαιοσύνη γίνει όμηρος καταστάσεων ή αν καθίσταται όμηρος καταστάσεων εναπόκειται στο φρόνημα των λειτουργών της. Προσωπικά θεωρώ ότι η δικαιοσύνη, εκτός από πυλώνας της δημοκρατίας, είναι όρος για την ελευθερία μας και είναι και προϋπόθεση της κοινωνικής συνοχής. Η ανεξάρτητη λειτουργία της δικαιοσύνης, η απονομή δικαιοσύνης, η λογοδοσία και ο τερματισμός αυτού του τρομακτικού καθεστώτος αδικίας, αρνησιδικίας και ασυλίας στο μνημονιακό καθεστώς και στους κυβερνητικούς. Τώρα, επί συγκεκριμένου. Η κυβέρνηση Τσίπρα δεν είναι προφανώς η πρώτη κυβέρνηση που επιδιώκει να χειραγωγήσει τη δικαιοσύνη με διάφορους τρόπους. Προσωπικά νόμιζα ότι τη χειρότερη εποχή την είχαμε ζήσει επί κυρίου Σαμαρά και κυρίου Αθανασίου ως Υπουργού Δικαιοσύνης. Δυστυχώς η σημερινή κυβέρνηση αποδεικνύει ότι υπάρχει πολύ χαμηλότερο επίπεδο παρεμβάσεων και υπάρχει πια μία εντελώς παρακρατική λειτουργία της κυβέρνησης. Αυτό όμως δεν πρέπει να το κυριώνεται. Γιατί αντιδράτε όμως? Όχι, δεν πρέπει να το τεκμηριώσουμε αυτό, να το πούμε στον κόσμο. Κάνω. Ναι. Αυτό κάνω. Και δεν είναι η πρώτη φορά που ναι, το κάνω. Βεβαίως, για να ακούσουμε. Όταν λοιπόν υπό το φόβο ότι θα εκδοθεί μία απόφαση η οποία θα πλήττει μία υπουργική αυθαιρεσία. Αυτός είναι ο φόβος, έτσι, μην εκδοθεί η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που ακυρώνει τον νόμο Παπά. Ένα νόμο κατάδειλα αντισυνταγματικό. Υπό τον φόβο αυτό, λοιπόν, παρακολουθούμε φαινόμενα απόπειρας εκβίασης δικαστικού λειτουργού, ο οποίος φτάνει να στοχοποιείται στην ιδιωτική του ζωή. Και όταν γίνονται όργανα αυτής της εκβίασης και κομματικά μέσα ενημέρωσης, όπως είναι η εφημερίδα Αυγή, τότε νομίζω ότι όλοι μας καλούμαστε να υπερασπιστούμε αυτό το οποίο είναι αδιαπραγμάτευτο και είναι η ανεξάρτητη λειτουργία της δικαιοσύνης. Πρέπει να πω, γιατί δεν είμαι από αυτούς που κομίζουν επένους ή γλύφουν τους δικαστικούς, πρέπει να πω ότι οι πρώτοι που πρέπει να υπερασπιστούν την ανεξαρτησία τους είναι οι ίδιοι δικαστικοί λειτουργοί. Και έχουμε και εντός της δικαιοσύνης φαινόμενα τα οποία ονειδίζουν αυτό που πρέπει να αντιπροσωπεύει το λειτουργήμα του δικαστικού. Φαντός η συναλλαγή με την εκτελεστική εξουσία. Να το ρωτήσω αμέσως, Χριστίνα, για να ολοκληρώσω. Η συναλλαγή με την εκτελεστική εξουσία, η ενδοτικότητα στην εκτελεστική εξουσία, αυτά είναι φαινόμενα που δεν περιποιούν τιμή
στη δικαιοσύνη. Το να εμφανίζεται ένας πρωθυπουργός να τάζει ότι θα παρατείνει τις θητείες των ηγεσιών των ανωτάτων δικαστηρίων είναι πραγματικά ευτελισμός της δικαιοσύνης. Το να εμφανίζονται υπουργοί να γνωρίζουν τι γίνεται στο επίπεδο ακόμη και διεξαγόμενων δικών, το να υπάρχει ένας παρεμβατισμός άνευ προηγουμένου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, το να υπάρχει Υπουργός Δικαιοσύνης ο οποίος πηγαίνει αυτοπροσώπως και καταθέτει μήνυση στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου, την ίδια ώρα που δεν περιφρουρεί τίποτε σε επίπεδο δημοκρατικής λειτουργίας, όλα αυτά είναι φαινόμενα μιας κατάπτωσης θεσμικής και μιας βέβαια διολίσθησης σε καθεστώς αυταρχισμού και απολυταρχίας. Μάλιστα. Και όποιος ενοχλείται, ενοχλείται. Για να κάνει την ερώτηση. Ο Υπουργός Επικρατείας, ο κύριος Παπάς, μιλώντας την Παρασκευή στο Real FM και στον Νίκο Χατζηνικολάου, χαρακτήρισε δυσάρεστη μία εξέλιξη, δυσάρεστη για τη δημοκρατία, μία τυχόν εξέλιξη απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας υπέρ της αντισυνταγματικότητας του νόμου, δηλαδή υπέρ της ακύρωσής του. Θέλω ένα σχόλιο σας για αυτή τη δήλωση του κυρίου Παπά. Ότι κινδυνεύει η δημοκρατία. Ότι κινδυνεύει η δημοκρατία, αν αυτό είπε στην ουσία. Αυτό είπε. Ναι, αν βγει αντισυνταγματικός ο νόμος του. Εντάξει, το να γίνονται τέτοιες δηλώσεις νομίζω ότι από μόνο του δίνει τον τόνο της αντίληψης για τη δημοκρατία. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι δεν έχει προηγούμενο το παρασκήνιο το οποίο υπάρχει σε αυτήν την υπόθεση. Δεν έχει προηγούμενο ο παρεμβατισμός της κυβέρνησης. Δεν έχουν προηγούμενο τα φαινόμενα κομματικών παρεμβάσεων. Και θέλω να σας πω το εξής για να εξηγούμαστε. Δεν περιποιεί στη δικαιοσύνη ούτε να την υπερασπίζονται πρόσωπα όπως η Βενιζέλη, η Λοβέρδη και ούτω καθεξής που έχουν υπηρετήσει αναλόγου ίσως η ποιότερης μορφής, αλλά πάντως νοοτροπίες και λογικές και πρακτικές οι οποίες παραβιάζουν κάθε ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Ο κ. Βενιζέλος είναι εκείνος ο οποίος στον εαυτό του επιφύλαξε ασυλία για την υπόθεση των υποβρυχίων που έπρεπε να ελεγχθεί σύμφωνα με τη δικαιοσύνη. Έκλεισαν ολόκληρη βουλή για να μην ελεγχθεί η υπόθεση των υποβρυχίων, όπου υπήρχε διαβιβαστικό της εισαγγελίας διαφθοράς για Βενιζέλο Παπακοσταντίνου. Θέλω λοιπόν να πω ότι δυστυχώς δεν υπήρξαν διαχρονικά κυβερνήσεις που να σεβάστηκαν την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Από την άλλη πλευρά δεν υπήρξαν διαχρονικά και υπερασπιστές της δικαιοσύνης και της ανεξαρτησίας της από πλευράς και της ίδιας της δικαστικής λειτουργίας. Υπήρξαν κάποιοι, αλλά υπήρξαν και δικαστές που δυστυχώς δεν ήρθησαν στο ύψος της ευθύνης τους. Ένα τελευταίο... Γι' αυτό το λόγο, αν μου επιτρέπετε, και αυτό που λέμε αυτή τη στιγμή είναι ότι η απονομή της δικαιοσύνης, επειδή είναι μία από τις εξουσίες που ασκούνται σύμφωνα με τη λαϊκή κυριαρχία. Φυσικά. Το άρθρο 1 του Συντάγματος λέει ότι όλες οι εξουσίες πηγάζουν από το λαό και πρέπει να ασκούνται υπέρ αυτού όπως ορίζει το Σύνταγμα. Γι' αυτό το λόγο και πήραμε την πρωτοβουλία, τη δικαιοσύνη για όλους, προκειμένου να δείξουμε ότι σε αυτήν την διαμάχη δεν είναι εριζόμενο κάτι που θα παίξουν μεταξύ τους δικαστικοί και κυβερνητικοί. Ο λαός έχει λόγο σε αυτό. Είστε και σαφής, πρέπει να παρέμβει για να διεκδικήσει το δημόσιο συμφέρον. Ωραία. Πάμε τώρα για τις τηλεοπτικές άδειες. Ναι, ναι. Σε σχέση με αυτό που ρώτησε η κυρία Κοντζιά. Κυρία Κοραή. Κοραή, με συγχωρείτε. Με συγχωρείς, Χριστίνα μου. Είπατε στο Sky στις 6 Αυγούστου ότι ο νόμος Παπάς συνιστά νέου τύπου διαπλοκή και μάλιστα μιλήσατε ότι ευθέως συγκεκριμένοι υπουργοί εμπλέκονται σε ένα λησβερίσι. Τι ακριβώς εννοείτε? Είπα, αφήστε καλύτερα, επειδή μάλλον δεν σας τα έχουν γράψει εκεί καλά και μου τα αποτυπώνετε με λίγο διαφορετικό τρόπο. Να πω αυτό που είπα και αυτό που λέω. Να πω αυτό που είπα και αυτό που λέω. Αυτό που είπα και αυτό που λέω είναι ότι η κυβέρνηση στείνει τη δική της διαπλοκή, ότι ο νόμος αυτός, ο νόμος Παπά και η διαδικασία των τηλεοπτικών αδειών
δεν είναι αυτό που δείχνει. Δεν είναι μια σύγκρουση με τις μηντιακές επιχειρήσεις. Είναι μια διαπραγμάτευση με τις μηντιακές επιχειρήσεις, η οποία γίνεται στο επίπεδο του να πει η κυβέρνηση ότι τώρα θα κάτσετε στο ένα πόδι για να δω ποιος είναι το καλύτερο παιδί. Και στη συνέχεια θα αρχίσω να σας τάζω ή να σας υπόσχομαι ή να υπενήσομαι ή και να σας απειλώ. Μάλιστα. Και ανάλογα το πώς χορεύετε θα δω πώς θα κινηθώ. Και αυτό είναι που παρακολουθούμε. Μην το συνεχίσουμε γιατί έχουμε να δείξουμε το βίντεο τώρα και θέλω να πάμε στην Αγγελική. Αγγελική, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Έχουμε εδώ ένα βίντεο. Έχουμε το οποίο φτιάξει, το φτιάξατε λοιπόν, εσείς. Ένα βίντεο από τα σποτάκια του κόμματος της κυρίας Κωνσταντοπούλου, από την Πλεύση Ελευθερίας. Στο βίντεο αυτό, κύριε Κωνσταντοπούλου, καλεί τους πολίτες σε σύμπλευση. Τους λέει να βγουν στις πλατείες, στους δρόμους, καφετέρειες, να συζητήσουν όλοι μαζί για τα προβλήματα της καθημερινότητας. Επίσης, αναφέρεται στο ζήτημα των γερμανικών αποζημιώσεων, αλλά και στο χρέος. Ενώ κλείνοντας, όπως θα δούμε, τονίζει ότι διεκδικεί δικαιοσύνη για όλους. Ας δούμε το βίντεο. Για να αλλάξουμε τον κόσμο πρέπει να συναντηθούμε. Για να αλλάξουμε τον κόσμο πρέπει να συναντηθούμε. Πρέπει να συναντηθούμε παντού. Σε ανοιχτούς χώρους, σε καφέ, σε πλατείες. Όχι στα νέτους. Να περπατήσουμε μαζί. Να περπατήσουμε μαζί. Παντού. Να μιλήσουμε. Έξω. Η μνήμη δεν πωλείται. Διεκδικούμε τις γερμανικές οφειλές. Οι νεκροί δεν εξαγοράζονται. Απαιτούμε την εκτέλεση της απόφασης για το δίστομο. Το μέλλον δεν χαρίζεται. Εμείς δεν παρετούμαστε. Δεν πληρώνουμε ένα χρέος που δεν μας ανήκει. Δεν υποτασσόμαστε στα μνημόνια και σε κανένα μέτρο υλοποίησής τους. Διεκδικούμε δικαιοσύνη για όλους. Συγκροτούμε τη δικαιοσύνη για όλους. Λοιπόν, δεν θέλω να το σχολιάσουμε. Ήταν ένα πολύ ωραίο βίντεο, ήταν μια πολύ ωραία νότα. Όμως, ήταν ένα συνδυασμός από πολλά, από πολλά βίντεο, ναι, που για να μπορεί φτιάξει. Να χωρέσει. Τα φτιάξα τα παιδιά. Οι συνεργάτες μου και τελευταίο ερώτημα αφορά, επειδή είχαμε τον κύριο Λαφαζάνη προχθές στο ραδιόφωνο του Sky και τον ρώτησα εάν υπάρχει, ξέρω, ένα επίπεδο, η δυνατότητα να συνεργαστείτε βλέποντας και τις δημοσκοπήσεις που και εσείς πάτε καλά και εκείνοι έχουν ένα αξιόλογο ποσοστό και όπως είπε και ο Θοδωρής ο Καλούδης στην αρχή της εκπομπής αυτές οι δυνάμεις μπορούν να πάρουν ένα 5-6 ίσως και περισσότερο της 100 που να είναι μια δυναμική παρουσία πλέον στη Βουλή. Ο κύριος Καλούδης το είπε αυτό. Λέω το εξής, εσύ, και είπε ναι, μπορώ, με τη ζωή θα θέλαμε να έχουμε μια συνεργασία γιατί είναι πάρα πολλά αυτά τα κοινά που έχουμε και ελάχιστα αυτά στα οποία μπορεί να διαφωνήσουμε. Και το ερώτημα είναι αν πράγματι έχετε κάνει τέτοιες συζητήσεις, θα θέλατε να κάνετε τέτοιες συζητήσεις ή είναι στον ορίζοντά σας να κατέβετε μόνοι σας στις επόμενες εθνικές εκλογές. Και αν μου επιτρέπεις να προσθέσω και ένα ακόμη όνομα, κυρία Κωνσταντοπούλου, αν είστε σε ανοιχτή γραμμή και πρόκειται να υπάρξει και μία προεκλογική συνεργασία με τον κύριο Βαρουφάκη. Δύο ονόματα δηλαδή. Λοιπόν, θέλω. Εγώ θα σας απαντήσω ξεκινώντας από τα βίντεο που δείξατε για να σας πω ότι αυτά τα βίντεο είναι ένα δείγμα του τι κάνουμε. Ένα πολύ μικρό δείγμα βάλαμε εμείς, ναι. Ένα δείγμα του πώς συγκροτείται αυτή η προσπάθεια. Με εντελώς διαφορετικό τρόπο, με εντελώς άμεση απεύθυνση στους ανθρώπους, στους πολίτες, κυρίαρχα στους νέους, αλλά όχι μόνο, με διεκδίκηση του αυτονόητου, αλλά και αυτού που πρέπει να παλέψουμε πάρα πολύ για να το ανακτήσουμε και χτίζοντας το καράβι μας, χτίζοντας την προσπάθεια αυτής της επαναστατικής διαδικασίας, δεν το λέω καθόλου μεταφορικά, λιθαράκι-λιθαράκι. Αυτό σημαίνει μία πάρα πολύ δύσκολη διαδικασία, σημαίνει αφιέρωση, σημαίνει αυταπάρνηση, σημαίνει αυτοθυσία. Και επειδή σημαίνει όλα αυτά, είναι βέβαιο ότι
Σε αυτή την προσπάθεια θα μείνουν οι αποφασισμένοι. Και έτσι πρέπει να είναι. Γιατί πάμε για μια πολύ μεγάλη σύγκρουση και πάμε για να διεκδικήσουμε όλα αυτά που μας παίρνουν. Αν μπορείτε και στο ερώτημα αυτό. Στο ερώτημά σας απαντάω. Γι' αυτό, το κατάλαβα αυτό. Στο ερώτημά σας απαντάω. Επί των ονομάτων, ναι. Στο ερώτημά σας απαντάω. Για να σας πω ότι αν ήθελα να κάνω ένα κόμμα για να εμφανίζομαι ως κομματικός παράγοντας, δεν θα έκανα την πρωτοβουλία για την πλεύση ελευθερίας. Αν ήθελα να γίνω ένας κομματαρέος που διαπραγματεύεται απλώς μια είσοδο στη Βουλή, πιθανότατα μπορεί να ήμουνα και από αυτούς οι οποίοι παρέμειναν στο ΣΥΡΙΖΑ για λίγη εξουσία και συνεπώς δεν με αφορά μια συζήτηση την οποία κάποιοι επικεντρώνουν και από τις ερωτήσεις σας επικεντρώνεται σε μια συζήτηση εκλογικής σύμπραξης με σκοπό μια είσοδο στη Βουλή. Στη συνείδησή μου το ζητούμενο είναι η ανατροπή του καθεστώτος και η οικοδόμηση από την αρχή της δημοκρατίας. Αυτό λοιπόν δεν είναι πεδίο, αν θέλετε, εκλογικής μικροδιαχείρισης. Αντίθετα, είναι πεδίο μιας πολύ πλατιάς κοινωνικής συμμετοχής και εξέγερσης. Όταν λέτε εξέγερσης του καθεστώτος της αστικής δημοκρατίας, εννοείται. Εννοώ του μνημονιακού καθεστώτος, κύριε Χατζή. Μάλιστα, το οποίο νομίζω ότι με πάρα πολλούς τρόπους εξήγησα, γιατί είναι ένα δικτατορικό, αντιδημοκρατικό καθεστώς. Είστε απολύτως σαφείς. Σε όλη την Ευρώπη, κύριε Χατζή, με τεράστιο ενδιαφέρον και με πάρα πολύ συγκίνηση ακούνε για τα δεινά που περνάει αυτός ο λαός και για τη μάχη απελευθέρωσης που έδωσε και θα ξαναδώσει. Μάλιστα. Για αυτή τη μάχη που δίνουμε. Αυτό είναι λοιπόν το ζητούμενο και γι' αυτό εγώ θα παλέψω. Και θέλω να σας πω ότι θεωρώ υποχρέωσή μου να δώσω τη δυνατότητα στον κόσμο που θέλει να κάνει μια τέτοια προσπάθεια, σε εμάς που είμαστε μέσα σε αυτή την προσπάθεια, να μετρήσουμε τις δυνάμεις μας. Ωραία. Από εκεί και πέρα δεν σημαίνει αυτό ότι δεν θα έχουμε καλές σχέσεις με κόμματα και με πρόσωπα με τα οποία είχαμε πάντοτε και αγαστή σχέση και συνεργασία. Πολύ ωραία. Αλλά εδώ δίνεται μια πολύ συγκεκριμένη μάχη και πρέπει να δοθεί μέχρι τέλους, όχι με την ιδιοτέλεια του να αποκτηθεί μια βουλευτική έδρα. Αυτό δεν με αφορά καθόλου. Ναι. Όπως δεν με αφορούσε η τρίτη θεσμική θέση στη χώρα. Που είχε όταν ετέθη σε δίλημα και σε διάζευξη με την ελευθερία και τη δημοκρατία. Ωραία. Κυρία Κωνσταντοπούλου, ένα τελευταίο ερώτημα για να περάσουμε στη διάλειμμα και να σας απελευθερώσουμε. Ολοκληρώνοντας τη σημερινή εκπομπή, με ρωτάνε δύο-τρεις φίλοι επιμόνως από χτες που ακούσαν ότι θα είστε εδώ και το διαβάσανε, εάν έχετε πληρώσει τον ΕΜΦΙΑ. Το έχετε πληρώσει ΕΜΦΙΑ για κάποια κίνητη περιουσία που έχετε? Καταρχάς, δεν ξέρω αν υποθέτετε ότι έχω. Ερωτήσεις. Πώς? Στο Twitter, δεν ξέρω αν υποθέτετε ότι έχω καμιά μεγάλη ακίνητη περιουσία. Δεν έχω μεγάλη ακίνητη περιουσία. Το ξέρω, αλλά. Έτσι, αν πληρώνεις και για μικρή. Και προς το παρόν αγωνίζομαι για την. Προκειμένου οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ένα σπίτι να μπορέσουν να το περιφρουρήσουν και να το περισσώσουν. Δεν θα σας απαντήσω στην ερώτηση, μες, γιατί νομίζω ότι δεν έχει σημασία η προσωπική απάντηση. Τι εννοώ? Επειδή το ρωτάνε. Και ο κύριος Τσίπρας διαφήμιζε ότι δεν έχει πληρώσει τον ΕΜΦΙΑ. Τον πλήρωσε, ναι. Δεν είχε πληρώσει το χαράτσι και έκανε προεκλογική εκστρατεία για την μη αποπληρωμή του ΕΜΦΙΑ και την κατάργηση του ΕΜΦΙΑ και αυτή τη στιγμή έφερε μεγαλύτερο ΕΜΦΙΑ. Αυτό που θέλω να πω είναι το εξής. Να ολοκληρώσετε με αυτή τη φράση. Αυτό που θέλω να πω είναι το εξής, ότι αυτή τη στιγμή και νομίζω ότι εκεί κατατείνουν και οι ερωτήσεις των τηλεθεατών σας, αυτή τη στιγμή η πληρωμή των φόρων, η πληρωμή όλων των υποχρεώσεων σε εισαγωγικά που συνδέονται με το χρέος είναι ένα μέσο υποταγής του λαού. Εμείς μιλάμε για ανυπακοή, άρα μιλάμε για αντίσταση σε κάθε μέτρο που βάζει τον λαό να αποπληρώνει αυτό το χρέος. Αυτή η ανυπακοή είναι ένας δύσκολος και επαναστατικός δρόμος. Δεν είναι μια συνθήκη, αν θέλετε. Αλλά δεν πληρώνω. Δεν πληρώνω. Λοιπόν, το ολοκληρώσαμε την εκπομπή μας εδώ. Να σας ευχαριστώ θερμά
που είχατε την καλοσύνη να είστε μαζί μας σήμερα και να κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Εσείς δεν θα φύγετε, η Χριστίνα και ο Θοδωρής θα παραμείνουν και σε λίγα λεπτά θα είμαστε πάλι κοντά σας για την αποφωνή της εκπομπής.